Εδώ πρόκειται πλέον για ένα οργανωμένο σχέδιο, το πιστεύω. Εδώ πρέπει να παρέμβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και τον εκλυπαρώ να παρέμβει. Μια άνηση μάχη μέχρι να ξημερώσει με τους θυελώδεις ανέμους και τις πύρινες γλώσσες που ξεπηδούσαν με απίστευτη ταχύτητα από περιοχή σε περιοχή, έδωσαν τη νύχτα πυροσβέστες και κάτοικοι του νότιου Ρεθύμνου με το Γιάννη Ταδαράκη σε απόγνωση να φοβάται πως ο Άι Βασίλης θα σβήσει από το χάρτη. Και αν συνεχιστεί αυτό το ντόμινο των πυρκαγιών, πάρα πολύ γρήγορα δεν θα υπάρχει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου καθόλου στο χάρτη. Το πύρινο θεριό ξύπνησε και πάλι χθες το μεσημέρι για να καταπιεί ότι δεν είχε κάψει τα προηγούμενα 24 ώρα. Αυτή τη φορά η αναζωπήρωση ήταν μεταξύ Σαχτουρίων και Μελάμπων, ενώ σε χρόνο ρεκόρ έφτασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου κοντά στην Αγία Γαλήνη. Τα 3 ελικόπτερα της Κρήτης φτάνουν στο σημείο, όμως είναι αδύνατο να κάνουν στοχευμένες ρήψεις νερού, αφού οι άνεμοι τα στροβιλίζουν στον αέρα. Τώρα πλέον είναι αργά, το θέμα είναι εκεί που ξεκινάει. Γιατί ξεκίνησε πάλι η φωτιά? Δεν μπορεί να πλησιάσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε είναι στο έλεος Θεού. Βασική υπεύθυνη για την καταστροφή είναι η πυροσβεστική, η ολιγορία και η τεμπελιά. Εδώ πέρα, αν δεν προλάβουμε τη φωτιά στην αρχή, τελείωσε. Όπως τώρα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, δίδεται εντολή εκένωσης των Σαχτουρίων. Οι κάτοικοι αρνούνται να φύγουν και με εντολή του Δημάρχου οι ηλικιωμένοι μεταφέρονται με ασφάλεια στην εκκλησία του χωριού. Οι νεότεροι μαζί με τους εθελοντές του Άι Βασίλη και τους πυροσβέστες ρίχνονται σαν λιοντάρια στη μάχη προσπαθώντας να σώσουν τα Σαχτούρια από τη φωτιά που έχει ζώσει το χωριό. Φωνάζομαι στις πυροσβέστες να πάρουν μέτρα να καθυλώσουν τη φωτιά. Δεν βγαίνουν στα χωράφια. Δεν βγαίνουν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε καεί τόσες φορές, 8 φορές έχουμε καεί εδώ πέρα. Οι δικοί μας έγιναν πυροσβέστες και υποκαταστήσανε τους επαγγελματίες πυροσβέστες και σώθηκε η κατάσταση. Οι εθελοντές του Δήμου δώσανε μια ακόμα μεγαλύτερη μάχη, διότι τα μικρά πυροσβεστικά τα δικά μας μπήκανε μέχρι το τελευταίο σπίτι και δεν αφήκαμε να καεί καμία κατοικία. Ώρα 7:30 το απόγευμα και βρισκόμαστε στα Σαχτούρια. Το μέτωπο που βρίσκεται περιμετρικά του χωριού έχει αρχίσει να φουντώνει, ανησυχώντας ιδιαίτερα τον δήμαρχο της περιοχής, που μιλώντας με τον αρμόδιο υφυπουργό ζήτησε να σπεύσει στην περιοχή Σινούκ. Το Σινούκ δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Έφτασε στα Χανιά, αλλά πρέπει να κάνει ανεφοδιασμό, άρα θα υβραγιδιάσει και δεν θα μπορέσει να έρθει. Και ενώ τα Σαχτούρια γλιτώνουν στο παραένα, μια νέα φωτιά ξεσπά στην Κρυαβρύση. Με κίνδυνο τη ζωή του, εθελοντές και πυροσβέστες ανακόπτουν την πορεία τη. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι ένας αναπτυσσόμενος Δήμος και με καλές υποδομές που πιστεύω ότι αυτό μάλλον πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν κάποιοι επιτίδιοι έχουν βάλει στο μυαλό τους κάποια πράγματα. Τους λέω όμως ένα πράγμα. Όσο θα είμαι δήμαρχος, δεν πρόκειται να οικοδοποιήσουν κανένα στρέμα χωραφιού από τα ΚΑΗ. Αυτές οι φωτιές που μπαίνουν η μία μετά την άλλη δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά. Το μεσημέρι, Ροδάκι, Νορνέ, Κρυαβρύση, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη και Σαχτούρια κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Γιάννης Ταταράκης ζητά από τον Περιφερειάρχη Κρήτης να τροφοδοτήσει τους πυρόπληκτους με ζωοτροφές και ελαιόλαδο. Η περιφέρεια θα αποστείλει άμεσα και ζωοτροφές αλλά και ελαιόλαδο που ζήτησε ο Δήμαρχος με αίτημά του προς την περιφέρεια. Θα βρούμε τον τρόπο, το διαδικαστικό. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα ελικόπτερα της Κρήτης ξεκίνησαν ρήψεις νερού πάνω από τις περιοχές που εξακολουθούν να καπνίζουν.